κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Ακούτε την εβδομαδιαία ιατρική ενότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον εκφυγισμό της οχράς κυλίδας. Επομένως, πρώτα-πρώτα, γιατρέ, να πούμε και να εξηγήσουμε τι είναι η οχρά κυλίδα. Οχρά κυλίδα, στα αγγλικά μάκυλα, είναι το πίσω μέρος του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, το οποίο λέγεται στα αγγλικά ρέτινα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί είναι που έρχεται το οπτικό νεύρο και παίρνει τα μηνύματα, τα οπτικά που παίρνουμε, και τα μεταβιβάζει στον εγκέφαλο. Αυστηρός ομιλούντες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η περιοχή βασικά ανήκει περισσότερο στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα παρά στον οφθαλμό. Εν πάση περιπτώσει, το πίσω αυτό μέρος όπου ξεκινάει το οπτικό νεύρο, πολλές φορές εκφυλίζεται, αρχίζει και, πώς να το πούμε, χάνει την επιφάνειά του και δημιουργεί ένα χάσιμο της όρασης, το οποίο είναι ανώδυνο και τις περισσότερες φορές σταδιακό. Ναι. Πώς και γιατί προκαλείται και αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα? Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη τα οποία ενδιαφέρουν. Υπάρχει η ξηρά εκφύλιση της οχράς κυλίδος. Σε αυτή την περίπτωση, σιγά σιγά τα κύτταρα στην περιοχή αυτή καταστρέφονται. Γι' αυτό έχει περισσότερη σχέση με την ηλικία. Το δεύτερο είναι η υγρά εκφύλιση. Στην υγρά εκφύλιση, και λέγεται έτσι διότι εμφανίζονται αιμοφόρα αγγεία, τα οποία δεν είναι κανονικά, είναι παθολογικά, και από μέσα αυτά τα αγγεία βγαίνουν υγρά και αίμα στην περιοχή αυτή, οπότε η περιοχή αυτή γίνεται υγρή. Αυτή παρουσιάζεται ξαφνικά και θέλει άμεση αντιμετώπιση. Ποια είναι λοιπόν η αντιμετώπιση? Η αντιμετώπιση στην ξηρά οχρά κυλίδα, η οποία θα πρέπει να πούμε είναι η πιο κοινή, δεν υπάρχει. Αλλά επειδή εξαρτάται από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να αποφύγουμε, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, αν έχεις πατέρα, αδελφό ή αδελφή που έχουν την ίδια πάθηση, έχεις 50% πιθανότητες να το πάθεις κι εσύ. Αλλά έχει επίσης διαπιστωθεί ότι και το κάπνισμα έχει να κάνει με αυτό. Η υγιής άσκηση και η αποφυγή του καπνίσματος θα βοηθήσουν στο να προχωρήσει πιο αργά αυτή η ασθένεια. Αλλά άμεση αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Τώρα, για την υγρά εκφύλιση, που όπως είπαμε είναι πιο επιθετική, γίνονται ενέσεις κατά διαστήματα από οφθαλμίατρο, οι οποίες και πάλι σκοπό έχουν να επιβραδύνουν την πρόοδό της. Τα συμπτώματα, δεν είπαμε, Αλέξανδρε, τα οποία είναι βασικά σταδιακό χάσιμο της όρασης. Η όρασή μας γίνεται θολή, χαρακτηριστικά χάνουμε το κεντρικό μέρος του οπτικού πεδίου. Δηλαδή βλέπουμε την περιφέρεια, δεν μπορούμε να δούμε το κέντρο. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο που μας μιλάει, αν αυτό βρίσκεται αμέσως απέναντί μας. Παρόλο ότι έχουμε ήδη γυαλιά για διάβασμα, αισθανόμαστε ότι δεν μας φτάνουν και χρειαζόμαστε περισσότερα. Αρχίζουμε και χάνουμε την ικανότητα να βλέπουμε το βράδυ. Υπάρχουν έτσι κύματα και γραμμές που εμφανίζονται στο οπτικό μας πεδίο, το οποίο όλα αυτά μας εμποδίζουν. Οπότε δημιουργούνται μεν όλα αυτά με το που προχωράμε στην ηλικία, δηλαδή με τα γεράματα ας πούμε, με την όριμη ηλικία, μετά τα 50 συνήθως, αλλά και μετά την ηλικία αυτή συνήθως δημιουργείται η πρεσβυοποία, η οποία είναι πολύ πιο φυσιολογική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, όταν αρχίζουμε και βλέπουμε διαφορά στην όρασή μας, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, διότι αν δεν γίνει η διάγνωση έγκαιρα, το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Γιατί μπορεί να είναι μεν πρεσβυοποία, αλλά μπορεί τελικά να καταλήξει να είναι η εκφύλιση της οχράς κυλίδος.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.